Γεια σας gamers, ελπίζω να ακουγόμαστε, γιατί επιχειρούμε να βγάλουμε αυτό το βιντεάκι αφού παίξαμε το Star Wars Battlefront, το καινούριο, και είδαμε και το Mirror's Edge Catalyst. Επιχειρούμε να το βγάλουμε μέσα από το booth της EA στο show floor. Είναι λίγο πριν αρχίσουν να καταφθάνει ο πολύς κόσμος. Βρεθήκαμε εδώ 15-20 λεπτά πιο πριν και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε ομαλά, γιατί ο ήχος τριγύρω είναι τρομακτικός από όλα τα παιχνίδια. Εδώ έχουμε το Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Απέναντι παίζουν σε τεράστιες σειρές το Need for Speed. Battlefront πίσω μου, Mirror's Edge Catalyst, και παρακάτω είναι το FIFA. Εμείς είδαμε λίγο Battlefront από το Star Wars, παίξαμε με ένα X-Wing 2 γύρους. Δυστυχώς το μενού ήταν στα γερμανικά, σε αυτή τη σειρά μπήκαμε και δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνω reverse το στόχαστρο, οπότε τις περισσότερες περιπτώσεις απλά παλεύαμε με το controller. Το παιχνίδι παίχτηκε στο PlayStation 4, φαίνεται φοβερά εντυπωσιακό. Για όσους είναι fan των Star Wars γενικά, νομίζω ότι η δυνατότητα να παίξεις με τέτοια γραφική ευκρίνεια μία τέτοια μάχη στο διάστημα ή λίγο απάνω από έναν πλανήτη, ανάμεσα στις αυτοκρατορικές δυνάμεις και τις δυνάμεις των επαναστατών, των Rebels και ούτω καθεξής, νομίζω ότι είναι συγκινητικό πραγματικά. Αγαπώ πάρα πολύ την Star Wars θεματολογία, αλλά αυτοί που ζουν και αναπνέουν για αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θα ζήσουν συναρπαστικές στιγμές με αυτό το παιχνίδι. Και δεν είδαμε και πολλά περισσότερα πράγματα πέρα από αυτό. Φαντάζομαι οι επίγειες μάχες και όλα αυτά θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Το παιχνίδι είναι πραγματικά πολύ αναμενόμενο και πρέπει να το πιάσει κανείς στα χέρια του για να καταλάβει πόση δουλειά έχει πέσει. Θα το δούμε όταν βγει, θα το δούμε εντελεχώς, αλλά η πρώτη εντύπωση που αφήνει πιάνοντας κάποιος στα χέρια του και κάνοντας μια τέτοια μάχη είναι πραγματικά εκπληκτική. Το Mirror's Edge Catalyst από την άλλη, που το είδαμε και αυτό στα γρήγορα πριν αρχίσουν να φτάνουν τα μπουλούκια, νομίζω ότι πατάει στην ίδια συνταγή με το προηγούμενο Mirror's Edge, μόνο που από ό,τι κατάλαβα από το λίγο που έπαιξα και τα controls είναι αρκετά καλύτερα, η ακρίβεια είναι πολύ σημαντική και μου έδωσε την εντύπωση ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερα περιβάλλοντα σε ό,τι αφορά τους χάρτες, τις δυνατότητες της Faith να κινείται μέσα της πρωταγωνίστριας, έτσι, να κινείται μέσα σε αυτούς τους χάρτες και τα λοιπά. Λοιπόν, ο ήχος εδώ αρχίζει και δυναμώνει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Αργότερα μέσα στη μέρα, φανταστείτε ότι αυτό εδώ πίσω θα είναι γεμάτο. Δεν θα είναι μόνο οι σειρές των παιχνιδιών γεμάτες, θα είναι αυτό εδώ που καθόμαστε γεμάτο. Αυτή τη στιγμή είναι άδειο, είναι αρκετά νωρίς ακόμα, μέχρι τις 8 το βράδυ έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε εδώ με τη MediaMarkt. Με τη MediaMarkt θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ, ακούραστα, να δούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και πιστεύω ότι θα καλύψουμε πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και εύρος πληροφοριών για τη δική σας ενημέρωση. Θα τα πούμε και αργότερα.